και για άλλο, ένα άλλο βίντεο 28. Περισσότερο φασίστα από τον Μιχαλιάκο είναι ο Σαμαράς. Δηλαδή, παρακαλώ, τι είπατε, παρακαλώ κύριε Καζαφέρη, για να μην μου τα χρεώνετε εμένα. Περισσότερο φασίστα για μένα, γιατί ξέρω. Δηλαδή το μόρφωμα του Μαξίμου. Ο Σαμαράς είναι περισσότερο φασίστας. Περισσότερο φασίστας της Χρυσής Αυγής. Κλείνουμε μέσα τον αρχηγό. Εύκολο είναι, Άδωνη. Τα ιστορία του κόσμου. Εύκολα είναι, Άδωνη, να έχεις την αξιοπρέπειά σου. Για φαντάσου όμως να κατήσεις κάποιους άλλους. Εύκολο είναι. Όχι. Πρέπει να ξανακρατάς τις θερμοπύλες αξιοπρέπειας. Το πιο εύκολο για τον οποιοδήποτε είναι να καταντάει πολιτική, κομματική τσούλα. Εντάξει, θα μου πεις βέβαια, εάν δέχεται και επιρροές μέσα από τον περιβάλλοντα χώρο του, εκεί θα οδηγηθεί. Γενικά το λέω αυτό και όχι ειδικά. Πρόεδρε, είμαι άνεργος. Ο άλλος ήταν τράζιτ στο κόμμα. Τώρα γιατί τον πήραμε συν και πλην, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ξέραμε ότι ήταν τράζιτ. Εγώ δεν λυπήθηκα για τον Βορύδη. Ήταν κάτι το οποίο ξέρω το περιμέναμε. Λυπήθηκα όμως για τον Άδωνη. Ο Άδωνης για μένα στο κόμμα είναι ότι ο Γιάννης εδώ στο κανάλι. Εκεί λυπήθηκα, δεν χωράει καμία αμφιβολία. Τώρα, πώς ξαφνικά από εκεί που ήταν ο Άδωνης βρέθηκε να εξαπολύει μύδρους εναντίον των στελεχών του ΛΑΟΣ που τον ανέβασα, που τον ανέδειξαν γραμματεία της Σχετικής Επιτροπής, είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα ερευνήσει κανείς μέσα στη δική του ψυχή και όχι στη δική μου. Εκεί. Δεν το λένε αποστασία. Κάποτε ήταν αποστασία και προδοσία αυτό. Τώρα εξυπηρετεί. Αλλά να ξέρουν, έχουμε και χαρτί και μολύβι. Και θα έρθει η ώρα πάλι της παντοδυναμίας του Λαϊκού Ορθόδοξου Εγερμού. Και αυτή τη φορά δεν έχουμε συγχωροχάρτια. Θα έχουμε τιμωρία. Να το καταλάβουν.